εντός παιδιάς καλάθι του Ολυμπιακού. Ήταν 3 και 11 πριν από το δεκάλεπτο με τον Γκόρντον. Χαλπερίν σε ένα κρίσιμο σημείο την ώρα που προσπέρασε. Χωρούσαν τα ελεύθερα περιφερειακά σου του Ολυμπιακού, γιατί μετρούν ότι είναι άστοχα όσα είναι μαρκαρισμένα. Χωρίς άμυνα ο Χαλπερίν σε σου τριών κόρτων είναι αυτός που ευστοχεί. Είναι ο μόνος που βρίσκει στόχο για τον Ολυμπιακό. Επανέφερε ο Ολυμπιακός 5 δευτερόλεπτα για την επίθεσή του Χαλπερίν. Ωραία προσποίηση. Το lay-up μετράει και αυτό το καλάθι. Δεν έχουν χάσει φάση οι διαιτές παρά τις διαμαρτυρίες εκατέρωθεν. Η διαιτησία μέχρι στιγμής, να μην τη ματιάσουμε, τα πηγαίνει περίφημα. Ξανά η μπάλα χτυπάει ταμπλό. Αντικανονικό διώξιμο πάνω από τη Στεφάν. Κακό το πρώτο ημίχρονο. Σπανούλης περισκρίνα τον Μπρούση. Διεισδύει πάσα στον Έτσεκα, αυτό στη γωνία. Χαλπερίν σε σουριόν κότον. Η άμεση απάντηση του Ολυμπιακού. Και τα χειροκροτήματα από τον Μίλος Θεόντοσιτς που βλέπει εδώ τους συμπαίκτες του να λειτουργούν σωστά. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι τις αλλαγές άμυνας από πλευράς Παναθηναϊκού στην προκειμένη περίπτωση βλέπουμε τη μία να είναι στο μέν του μέν και μία να είναι στη ζώνη και από εκεί και πέρα βέβαια πίσω πάρα πολύ μεγάλη. Βέβαια ο Ολυμπιακός είναι το τρίτο καλάθι τυχερό που βάζει αυτή τη στιγμή. Έτσι. Η μπάλα μετά το τρίποντο του Χαλπερίν θα ξαναδείτε στο replay. Χτύπησε σίδερο, αναπήδησε, πήρε μεγάλο ύψος αλλά έπεσε. Είναι δεδομένο ότι αυτοί το σημαδεύουν και ο Ολυμπιακός πρέπει να έχει μια ιδιαίτερη προσοχή όσον αφορά την αμυντική του κατεύθυνση. Περπέρογλου θα κάνει το λάθος τώρα. Κλέβει με υπερπροσπάθεια ο Χαλπερίν. Προϋποθέσει ευνηδιασμού που δεν θα βγει τελικά για τον Ολυμπιακό. Χαλπερίν θα δοκιμάσει σου τριών πόντων. Θα ευστοχήσει 63-52. Τιμωρεί την άμυνα του Παναθηναϊκού Γιωτάμ Χαλπερίν. Τεόντοσιτς, Χαλπερίν με τον Μπατίστ, με ψηλό παίκτη μπροστά του. Παίζει ένας εναντίον ενός. Διάβασε πολύ καλά αυτή την άμυνα. Ο Ισραηλινός έχει καθαρό μυαλό. Έχει το momentum της στιγμής. Ευστόχησε στο τρίποντο νωρίτερα και τώρα δεν δίστασε αφού είδε την αδυναμία μετά την περιστροφή της άμυνας του Παναθηναϊκού. Χτύπησε στα πόδια τον Μπατίστ. Τον πέρασε εύκολα με τη σταυρωτή τρίπλα. Πήγε στο lay-up και πήρε το φάουλ. Ξανά η προσπάθεια του Χαλπερίν. Θεωρώ ο Χαλπερίν κάνει ένα εκπληκτικό παιχνίδι έτσι μέχρι στιγμής, ιδιαίτερα από πλευράς επίθεσης. Έχει πάρα πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση. Έχει 17 πόντους ήδη. Ακριβώς. Οι αλλαγές οι οποίες κάνει ο Παναθηναϊκός πάρα πολλές φορές, αυτές οι αλλαγές από ζώνη σε άμυνα με τη μεν, υπάρχουν 2-3 φορές που έχουν χάσει τις θέσεις σε σχέση με την ταχύτητα. Σπανούλης πίσω από το σκριν του Βινιαδάκη που κόβει μέσα στο καλάθι. Ο Σπανούλης θα πασάρει στο Χαλπερίν. Αυτός με τον Μπατίστο ξαναπερνάει. Κερδίζει νέο φάουλ. Ο Χαλπερίν είναι πολύ ζεστός στην επίθεση και ουσιαστικά η προσφορά του στην επίθεση επιτρέπει στον Τούσαν Ίφκοβιτς να τον αφήνει στο μάτι παρότι βλέπει ότι κάποιες στιγμές με τις περιστροφές έχει αδυναμία στο χαμηλό πόστο. Η προσφορά του όμως σήμερα Κώστα Μίσα στην επίθεση είναι τέτοια που δεν μπορεί να τον τραβήξει Νούλη Χαλπερίν και ακόμη Μαυροκεφαλίδη και Μπουρούση. Χαλπερίν σε σου τριών πόντων είναι και τώρα εύστοχος. Κάνει ένα από τα μεγαλύτερα μάτς με τη φανέλα. Σε αυτή τη φάση ψάχνεις να βρεις την καλύτερη επιλογή και κοντά στο καλάθι ίσως δείτε να το βάλεις να βάλεις βολές. Λάθος του Περπέρογλου μετά τα δύο άστοχα τρίποντα κάνει λάθος πάσα. Χαλπερίν ο μεγάλος πρωταγωνιστής τελικά για τον Ολυμπιακό είναι ο Ισραηλινός. Εδώ η λάθος πάσα προς τα έξω του Περπέρογλου, κλέβει ο Χαλπερίν, τρέχει στον εφηδιασμό, δεν τον προλαβαίνει. Ο Διαμαντίδης σκοράρει 81-76. Ο Ολυμπιακός στο συν 5, 3 λεπτά και 3 δευτερόλεπτα ακόμη. Time out από τον Ομπράντοβιτς. Μένουμε στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Κώστα Μίσα.